Ξενοφόντος Λακεδαιμονίων Πολιτεία Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης Μου φαίνεται ότι ο Λικούργος νομοθέτησε σωστά και για το πώς θα ασκείται η αρετή ως τα γεράτια, διότι καθιερώνοντας την κρίση για συμμετοχή στο σώμα της Γερουσίας πέτυχε ώστε ούτε και στην περίοδο των γερατιών να σημειώνεται αδιαφορία για την αρετή. Αξιοθαύμαστη πράξη του είναι και το ότι ενίσχυσε τα γερατιά των ενάρετων πολιτών. Διότι ορίζοντα του γέροντες αρμόδιου για υποθέσει τι οποίε διακινδυνεύεται ζωή ανθρώπου, πέτυχε ώστε να είναι τα γερατιά πιο τιμημένα από τη σωματική δύναμη εκείνων που είναι στην ακμή τη ηλικία του. Εύλογα βέβαια, αυτή η κρίση αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα πιο πολύ από όλα τα ανθρώπινα. Διότι, ωραίοι βέβαια είναι και οι αθλητικοί αγώνε, αλλά αυτοί είναι σωματικοί. Ενώ ο συναγωνισμό για συμμετοχή στη γερουσία δίνει τη δυνατότητα να κρίνονται ενάρετε ψυχέ. Όσο λοιπόν η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα, τόσο πιο άξιοι για σοβαρή φροντίδα είναι οι συναγωνισμοί για ικανότητα ψυχή παρά για ικανότητα σώματο. Αυτό επίση το μέτρο του Λικούργου πως δεν αξίζει να το θαυμάσει κάποιος πολύ. Αυτός επειδή παρατήρησε ότι όπου όποιοι θέλουν φροντίζουν προσωπικά για την αρετή τους δεν είναι ικανοί να μεγαλώσουν τις πατρίδες τους ανάγκασε στη Σπάρτη όλοι φανερά να ασκούν όλες τις αρετές. Λοιπόν, όπω ακριβώ από του ιδιώτε διαφέρουν στην αρετή αυτοί που ασκούνται από εκείνου που αμελούν να ασκούνται, έτσι και η Σπάρτη εύλογα διαφέρει από όλε τι πόλει στην αρετή, επειδή μόνη αυτή την ασκεί ω δημόσια λειτουργία διότι δεν είναι ωραίο και εκείνο το ότι δηλαδή ενώ οι άλλες πόλεις τιμωρούν κάποιον αν αυτό ζημιώνει κάποιον άλλο. Εκείνο επέβαλε τιμωρίε όχι μικρότερε αν κάποιο δείχνει ολοφάνερα ότι αδιαφορεί να γίνει όσο μπορεί καλύτερο. Διότι πίστευε όπω φαίνεται ότι από όσου υποδουλώνουν, υστερούν ή κλέβουν από κάποιου ζημιώνονται μόνο όσοι βλάπτονται, ενώ από του κακού και του άνανδρου προδίδονται ολόκληρε πόλει. Ώστε μου φαίνεται ότι εύλογα όρισε για αυτού πολύ μεγάλε τιμωρίε καθόρισε και ως ακαταμάχητη ανάγκη να ασκούνται όλες οι πολιτικές αρετές. Διότι σε όσους εκτελούσαν τα καθήκοντά τους που απορρέουν από τους νόμους, έκανε την πόλη εξίσου οικία και διόλου δεν υπολόγισε ούτε τη σωματική αδυναμία τους, ούτε την οικονομική δυσκολία τους. Αν όμως κάποιος δίλιαζε να ανταποκριθεί στα νομικά καθήκοντά του, αυτόν εκείνος τον προσδιορίσε να μην θεωρείται πια ότι ανήκει στους έγκριτους πολίτες. Είναι ξεκάθαρο ότι οι νόμοι αυτοί είναι πολύ παλιοί. Διότι ο Λικούργο λέγεται ότι έζησε κατά την περίοδο των Ηρακλειδών. Και ενώ είναι τόσο παλιοί για του άλλου, και τώρα ακόμη είναι πολύ καινούργοι. Και το πιο παράξενο απ' όλα είναι αυτό. Όλοι επιδοκιμάζουν τι συνήθειε αυτέ. Καμιά όμω πόλη δεν θέλει να τι μιμείτε. Και αυτά βέβαια είναι αγαθά σε περιόδου και ειρήνη και πολέμου. Αν όμω κάποιο θέλει να πληροφορηθεί και τι καλύτερο από του άλλου επινόηση για τι εκστρατείε, μπορεί να ακούσει και αυτά. Πρώτα πρώτα, λοιπόν, οι έφοροι προκυρήσουν ποιε ηλικίε πρέπει να επιστρατεύονται για τους ηπείς και τους πολίτες, και έπειτα για τους χειροτέχνες. Έτσι, όσους οι άνθρωποι χρησιμοποιούν για τις ανάγκες της πόλης, από όλου αυτού, οι λακεδαιμόνοι έχουν επάρκεια σε μια εκστρατεία. Όσα εργαλεία θα χρειαστεί από κοινού ο στρατός, όλα αυτά έχει δοθεί διαταγή να μεταφέρονται άλλα με αμάξια και άλλα με υποσυγία. Διότι με τον τρόπο αυτό, ό,τι λείπει ελάχιστα θα διαφεύγει την προσοχή τους για τις ένοπλες συγκρούσεις επινόησε τα ακόλουθα, δηλαδή να έχουν στολή κόκκινη, επειδή πίστευε ότι αυτή ελάχιστα σχετίζεται με τη γυναικεία στολή και ότι είναι πολύ ταιριαστή με τον πόλεμο και να κρατούν χάλκινη ασπίδα, διότι αυτή και πολύ γρήγορα καθαρίζεται και πολύ αργά αλερώνεται. Σ' Σώσους ήταν πέρα από την εφηβική ηλικία, επέτρεψε να έχουν μακριά μαλλιά, επειδή πίστευε ότι έτσι θα μπορούσαν να φαίνονται και πιο υψηλόσωμοι και πιο αξιοπρεπείς και πιο φοβεροί καθώς έτσι είναι εξοπλισμένοι, τους χώρισε σε έξι μόρες υπέων και οπλιτόν. Κάθε μόρα οπλιτόν έχει έναν πολέμαρχο, τέσσερις λοχαγούς, οκτώ πεντικοντήρες και δεκαέξι ενωμοτάρχους. Αυτές οι μόρες με διαταγή που δίδεται σχηματίζονται σε ενωματίες, άλλοτε τρεις και άλλοτε έξι. Όσο για εκείνο που οι περισσότεροι φαντάζονται ότι δηλαδή η ένοπλη λακωνική παράταξη είναι πολύ περίπλοκη, έχουν σχηματίσει αντίληψη εντελώ αντίθετη με ό,τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Διότι στη λακωνική παράταξη υπάρχουν οι πρωτοστάτε αρχηγοί και η κάθε γραμμή έχει όσα τη χρειάζονται. Και είναι τόσο εύκολο να αντιληφθεί κάποιο την παράταξη αυτή, ώστε όποιο μπορεί να ξέρει του ανθρώπου δεν θα κάνει λάθο. Διότι σ' έχει δοθεί η εντολή να προηγούνται, σ' έχει οριστεί να ακολουθούν. Το βάδισμα για μάχη, όπως ακριβώς από κήρυκα, γίνεται με προφορική εντολή του ενωματάρχη και οι φάλαγγες γίνονται αραιές και πιο βαθιές. Από αυτά τίποτε δεν είναι δύσκολο να το μάθει κάποιο. Όταν όμω δημιουργηθεί αναταραχή, το να πολεμήσουν εξίσου με όποιον έτυχε δίπλα του, αυτή την τάξη δεν είναι πια εύκολο να τη μάθει κανεί εκτό από όσου έχουν εκπαιδευτεί με τους νόμους του νόμου του Λικούργου. Με πολύ ευκολία κάνουν οι λακεδαιμόνοι εκείνα που θεωρούνται πολύ δύσκολα για του οπλομάχου. Όταν δηλαδή προχωρούν σε μικρό μέτωπο και σε μεγάλο βάθος, η μία ενομοτία ακολουθεί την άλλη σε ουρά. Αν σε μια τέτοια περίπτωση από την αντίθετη πλευρά εμφανιστεί εχθρική φάλαγγα, δίνεται εντολή στον ενωμόταρχο να τοποθετηθεί σε μέτωπο προ τα αριστερά και να προχωρεί έτσι συνεχώ, όσο του η φάλαγγα αντιπαραταχθεί. Αν πάλι καθώ είναι έτσι εμφανιστούν από πίσω οι εχθροί, αναπτύσσεται η κάθε μια γραμμή για να είναι η πιο δυνατή πάντοτε απέναντι στου εχθρού. Για το ότι ο αρχηγό έτσι βρίσκεται αριστερά, ούτε και σε αυτό νομίζουν ότι μειονεκτούν, αλλά μερικέ φορέ ότι και πλεονεκτούν διότι αν κάποιοι επιχειρούσαν να τους κυκλώσουν δεν θα τους περικύκλωναν από το ακάλυπτο αλλά από το πλυσμένο μέρος. Αν κάποτε για κάποιο λόγο φαίνεται ότι συμφέρει να έχει ο αρχηγός στη δεξιά πτέρυγα, στρέφοντας το στρατό αναπτύσσουν τη φάλαγγα σε μικρό μέτωπο και σε μεγάλο βάθος όσο του ο αρχηγός να είναι στη δεξιά πτέρυγα και η οπισθοφυλακή να είναι στην αριστερή». Αν πάλι από τα δεξιά εμφανιστεί παράταξη των εχθρών και προχωρεί με μικρό μέτωπο και με μεγάλο βάθο, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά στρέφουν εναντίον των εχθρών κάθε λόγο, σαν να είναι μια τριήρης αντιμέτωπη με εχθρική, και έτσι πάλι η οπισθοφυλακή βρίσκεται στη δεξιά πτέρυγα. Αν οι εχθροί πλησιάσουν από αριστερά, δεν αφήνουν και αυτό, αλλά τρέχουν μπροστά ή στρέφουν εναντίον του του λόγου. Και έτσι πάλι ο λόγο τη οπισθοφυλακή τοποθετείται αριστερά θα μιλήσω και για το πώ θέσπισε ότι πρέπει να στρατοπεδεύουν ο Λικούργο. Δηλαδή, επειδή οι γωνίε του τετραγώνου είναι άχρηστε, καθιέρωσε κυκλική στρατοπέδευση. Αν δεν υπάρχει ασφαλέ μουνό ή τείχο ή αν δεν έχουν πίσω του ποταμό. Όρισε καθημερινέ φρουρέ κοντά στο στρατόπεδο να βλέπουν προ τα μέσα. Διότι αυτέ δεν τοποθετούνται για του εχθρού, αλλά για του φίλου. Οι πει φυλάγουν για εχθρού από θέσει από τι οποίε από μεγάλη απόσταση θα μπορούσαν να δουν αν κάποιο πλησιάζει. Τη νύχτα έξω από τη φάλαγγα θέσπισε να προφυλάγονται από τους κηρύτες. Τώρα πια αυτό γίνεται και από ξένους, αν κάποιοι από αυτούς είναι εκεί. Το ότι περιφέρονται παντού έχοντας τα δόρατά τους, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό γίνεται για τον ίδιο λόγο για τον οποίο εμποδίζουν τους δούλους από το ένοπλο στρατόπεδο. Και δεν πρέπει να θαυμάζει κανεί για όσου πηγαίνουν για τα απαραίτητα ότι δεν απομακρύνονται ούτε μεταξύ του ούτε από το στρατόπεδο περισσότερο από όσο να μη στενοχωρούν ο ένα τον άλλο. Και αυτά τα κάνουν για λόγου ασφαλεία. Αλλάζουν συχνά τον τόπο τη στρατοπέδευσή του και για να βλέπουν του εχθρού και για να ωφελούν του φίλου. Ο νόμο επιβάλλει σε όλου του λακεδαιμονίου να γυμνάζονται όσων καιρών βρίσκονται σε εκστρατεία, ώστε να γίνονται πιο επιβλητικοί και να φαίνονται ακμεότεροι από του άλλου. Και πρέπει ούτε να περπατούν ούτε να πηγαίνουν τρέχοντα μακρύτερα από όσο το επιτρέπει η μόρα του για να μην βρίσκεται κανεί μακριά από το στρατόπεδο του. Μετά από τα γυμνάσια, ο πρώτο πολέμαρχο δίνει εντολή να καθίσουν. Αυτό είναι σαν κάποια επιθεώρηση. ύστερα από αυτό, δίνει εντολή να γευματίσουν και αμέσω να ξεκουραστεί ο ανιχνευτή. Ύστερα από αυτό πάλι υπάρχει ψυχαγωγία και ξεκούραση πριν από τα εσπερινά γυμνάσια. Μετά από αυτά δίδεται εντολή για δείπνο και αφού τραγουδήσουν για τιμή του Θεού στον οποίο οι θυσίες που προσφέρονται έχουν ευείωνα αποτελέσματα να ξαπλώσουν δίπλα στον οπλισμό τους. Δεν πρέπει να παραξενεύεται κανείς επειδή γράφω πολλά, διότι θα διαπιστώσει κανείς ότι σχεδόν ελάχιστα οι λακεδαιμόνοι έχουν παραλείψει στα στρατιωτικά όσα χρειάζονται φροντίδα. Θα περιγράψω και τη δύναμη και την τιμή που εξασφάλισε ο Λικούργο στο Βασιλιά μέσα στο στρατό. Πρώτα πρώτα δηλαδή, σε περίπτωση επιστράτευση, η πόλη εξασφαλίζει τη διατροφή του Βασιλιά και τη ακολουθία του. Μένουν στην ίδια σκηνή με αυτόν, οι πολέμαρχοι, για να είναι περισσότερο μαζί του και να συσκέπτονται αν χρειάζονται κάτι. Στην ίδια σκηνή μένουν και άλλοι τρει από του έγκριτου πολίτε. Αυτοί φροντίζουν για όλα όσα είναι απαραίτητα για αυτού. Για να μην του απασχολεί τίποτε από τη φροντίδα του για τα πολεμικά πράγματα. Θα επαναλάβω πω ο βασιλιά ξεκινά για εκστρατεία με το στρατό. Πρώτα πρώτα λοιπόν στην πατρίδα προσφέρει θυσία στο Δία, τον Αγίτορα και στου δύο θεού του. Αν στη θυσία αυτή τα αποτελέσματα είναι βίωνα, ο πυρφόρο παίρνει φωτιά από το βωμό και προηγείται προ τα σύνορα τη χώρα. Εκεί πάλι προσφέρει θυσία στο Δία και στην Αθηνά. Όταν τα αποτελέσματα τη θυσία αυτού του δύο θεού είναι βίωνα, τότε περνάει τα σύνορα τη χώρα. Η φωτιά από αυτή τη θυσία προηγείται χωρί ποτέ να και ακολουθούν κάθε είδου ζώα για θυσία πάντοτε όταν προσφέρει θυσία αρχίζει το έργο αυτό ενώ ακόμα υπάρχει σκοτάδι θέλοντας να προλάβει την κακή διάθεση του Θεού. Γύρω από τον τόπο της θυσίας βρίσκονται πολέμαρχοι, λοχαγοί, πεντικοντήρες, οι αρχηγοί στρατού ξένων, οι αρχηγοί των σκευοφόρων και όποιος θέλει από τους στρατηγούς των συμμαχικών πόλεων. Βρίσκονται και οι δύο από τους εφόρους που ωστόσο δεν ανακατεύονται σε τίποτα αν δεν τους καλέσει ο βασιλιάς. Βλέποντας πάντω τι κάνει ο καθένας, σοφρονίζουν όλους, όπως είναι φυσικό. Όταν τελειώσουν οι θυσίε, ο βασιλιά καλεί όλου και δίδει εντολέ για όσα πρέπει να γίνουν. Ώστε βλέποντα αυτά, μπορεί να νομίσει ότι οι άλλοι αυτοσχεδιάζουν στα στρατιωτικά πράγματα. Και ότι μόνοι τεχνίτε στα πολεμικά είναι πραγματικά ήλα και λακεδαιμόνοι. Όταν ο βασιλιά είναι επικεφαλή, αν δεν φαίνεται κανένα αντίπαλο, κανένα δεν προχωρεί μπροστά από αυτόν εκτό από του κυρίτε και του ανιχνευτέ υπή. Αν όμω κάποτε φαντάζονται ότι θα γίνει μάχη, ο βασιλιά παίρνοντα το στρατό τη πρώτη μόρα, στρέφεται προ τα δεξιά, όσο του βρεθεί ανάμεσα σε δύο μόρε και σε δύο πολέμαρχου. Όσοι πρέπει να συνταχθούν κοντά σε αυτού, το ορίζει ο μεγαλύτερο στην ηλικία από όσου είναι στη σκηνή του βασιλιά. Αυτοί είναι όσοι από του έγκριτου είναι στην ίδια σκηνή, και μάντη, και γιατροί, και αυλητέ, και οι αρχηγοί του στρατού, και αν κάποιοι βρίσκονται με τη θέλησή του. Έτσι, δεν υπάρχει αμηχανία για τίποτε από όσα πρέπει να γίνουν, διότι δεν υπάρχει τίποτε που να μην το εξετάζουν από πρωτύτερα. Κατά τη γνώμη μου και τα ακόλουθα ωφέλιμα μηχανεύτηκε ο Λικούργο στι ένοπλε συγκρούσει. Όταν θυσιάζεται μια γίδα, καθώ οι εχθροί βρίσκονται σε απόσταση να βλέπουν, ο νόμο επιβάλλει όλοι οι αυλητέ που είναι εκεί να παίζουν του αυλού του και κανένα από του λακεδαιμονίους να μην μένει χωρί στεφάνι στο κεφάλι του. Δίδεται ακόμα εντολή να γυαλίζουν τα όπλα του. Ο νεό μπορεί να προχωρήσει στη μάχη και αλυμένο και να είναι λαμπρό και καλόθυμο προτρέπονται από τον ενωμόταρχο, διότι δεν ακούγεται σε κάθε ενωμοτία η φωνή του έξω από την ενωμοτία του. Για το πώ όμω θα πάνε καλά τα πράγματα πρέπει να φροντίζει ο πολέμαρχο. Και όταν φαίνεται ότι είναι κατάλληλη στιγμή για στρατοπέδευση, την αρμοδιότητα γι' αυτό την έχει ο βασιλιά και για να δείχνει τον τόπο τη στρατοπέδευση. Όμω η αποστολή εξουσιοδοτημένων απεσταλμένων σε φίλου και εχθρού αυτό δεν είναι αρμοδιότητα του βασιλιά. Όλοι βέβαια αρχίζουν από το βασιλιά όταν θέλουν να κάνουν κάτι. Λοιπόν, αν έρθει κάποιο ζητώντα να δικαστεί, ο βασιλιά το στέλνει στου ελανοδίκες, Αν ζητώντα χρήματα στους ταμείες και αν φέρνει λάφυρα στου λαφυροπόλε. Καθώ έτσι γίνονται αυτά, δεν μένει κανένα άλλο έργο για το βασιλιά σε περίπτωση επιστράτευση παρά να είναι ιερέα για του θεού και στρατηγό για του ανθρώπου. Αν κάποιο με ρωτήσει, αν και τώρα ακόμη νομίζω ότι οι νόμοι του Λικούργου μένουν αμετάβλητοι, αυτοματοδία δεν θα μπορούσα να το πω με θάρρο, διότι ξέρω ότι πρωτοί τρέλα και προτιμούσαν να μένουν στην πατρίδα του και να συναναστρέφονται ο ένα τον άλλο έχοντα τα απαραίτητα, παρά να χαλούν το χαρακτήρα του έχοντα το ρόλο του αρμοστή στι πόλει και δεχόμενοι κολακίε. Και ξέρω ότι αυτοί πρωτύτερα φαίνονταν να φοβούνται ότι έχουν χρυσάφι, ενώ τώρα μερικοί και καφιούνται για την κατοχή του. Ξέρω ακόμη καλά ότι πρωτύτερα γίνονταν εκδιώξει ξένων από την πόλη του και δεν του επιτρεπόταν να φύγουν από την πόλη του για το λόγο αυτό, δηλαδή για να μην εθίζονται οι πολίτε από του ξένου στην εύκολη ζωή. Ενώ τώρα ξέρω καλά ότι όσοι θεωρούνται πρώτοι επιδιώκουν σοβαρά να μην σταματήσουν να είναι αρμοστέ σε ξένε χώρε. Και υπήρχε εποχή βέβαια κατά την οποία φρόντιζαν πω θα είναι άξιοι να έχουν την ηγεσία. Ενώ τώρα πολύ περισσότερο ασχολούνται σοβαρά με το πώ θα κυβερνήσουν παρά με το πώ θα είναι άξιοι για αυτό. Λοιπόν, οι Έλληνε, πηγαίνοντα στη Λακεδαίμονα, του παρακαλούσαν να τεθούν επικεφαλής του εναντίον εκείνων που θεωρούνταν ότι του ζημιώνουν. Ενώ τώρα πολλοί παρακινούν ο ένα τον άλλο να του εμποδίσουν να ξαναπάρουν την εξουσία. Όμω δεν πρέπει να παραξενεύεται κανεί για τι κατηγορίε αυτέ που διατυπώνονται εναντίον του επειδή δείχνουν φανερά ότι δεν υπακούν ούτε στο Θεό ούτε στου νόμου του Λικούργου. Θέλω να περιγράψω και τι συμφωνίε που θέσπισε ο Λικούργο ανάμεσα στο βασιλιά και στην πόλη. Διότι μόνο αυτή η εξουσία μένει όπω θεσπίστηκε από την αρχή. Ενώ θα διαπιστώσει ότι τα άλλα πολιτεύματα έχουν μεταβληθεί και ότι ακόμα και τώρα μεταβάλλονται. Όρισε δηλαδή να προσφέρει ο βασιλιά όλε τι δημόσιε θυσίε, με την ιδέα ότι κατάγεται από Θεό και να είναι επικεφαλή όπου η πόλη στέλνει στρατό του έδωσε και το δικαίωμα να παίρνει τιμητική μερίδα από τις θυσίες και σε πολλές πόλεις των περιοίκων του έδωσε ξεχωριστά τόση έκταση, ώστε να μην στερείται τα απαραίτητα μήτε να υπερτερεί σε πλούτο. Για να κατασκηνώσουν έξω οι βασιλείς, όρισε για αυτούς δημόσια σκηνή και στα δείπνα τους τίμησε με διπλή μερίδα. Όχι για να τρώνε διπλάσια, αλλά για να μπορούν με αυτή να τιμούν αν ήθελαν κάποιον. Του έδωσε να παίρνει ένα γουρούνι από τη γέννηση όλων των γουρουνιών, ώστε ποτέ να μην λείπουν σφάγοι από το βασιλιά, αν χρειαστεί να πάρει κάποια συμβουλή από του Θεού. Και κοντά στο σπίτι του μία λίμνη του δίδει άφθονο νερό. Ότι αυτό είναι χρήσιμο για πολλά το καταλαβαίνουν περισσότερο όσοι δεν το έχουν. Και όλοι προσηκώνονται μπροστά στο βασιλιά, με εξαίρεση του εφόρου που δεν σηκώνονται από τα καθίσματά του. Και κάθε μήνα δίδουν όρκου μεταξύ του οι έφοροι για την πόλη και ο βασιλιά για τον εαυτό του. Ο όρκο για τον βασιλιά είναι ότι θα βασιλεύει στην πόλη σύμφωνα με του θεσπισμένου νόμου και για την πόλη ότι αν εκείνο είναι πιστό στον όρκο του, η βασιλεία θα είναι αδιατάρακτη. Αυτέ λοιπόν οι τιμέ δίδονται στην πατρίδα στο βασιλιά. Χωρί να είναι καθόλου ανώτερε από εκείνε των απλών πολιτών. Διότι θέλησε ούτε στου βασιλεί να εμπνεύσει φρόνημα τυρανικό, ούτε στου πολίτε να προκαλέσει φθόνο για τη δύναμή του. Όσο για τι τιμέ που απονέμονται σε ένα βασιλιά όταν πεθάνει, μὰ αυτέ οι νόμοι του Λικούργου θέλουν να δείξουν ότι τιμούν του βασιλεί των Λακεδαιμονίων όχι ω ανθρώπου, αλλά ω ήρωε. Ξενοφόντο Λακεδαιμονίων Πολιτεία Εκφωνητή Γιώργο Πιτροπογιανάκη